Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε. Να δούμε τι γίνεται με τον άνθρωπο ο οποίος λέει προτιμώ πλέον να έχω δίπλα μου μία τσιπούρα αντί για μία γυναίκα. Ναι. Πλέον προτιμώ να έχω δίπλα μου μία τσιπούρα αντί μία γυναίκα. Δηλαδή, αντί και γυναίκα θέλει τσιπούρα. Ναι, μετά από δύο μακροχρόνια σχέση, οι οποίες έληξαν και τόσο άδοξα, γιατί είχε δεσμό με μία πολύ γνωστή τραγουδίστρια και στη συνέχεια ήταν μαζί με μία πολύ γνωστή επίσης δημοσιογράφη. Δεν είχε απλώς σχέση. Ήταν παντρεμένος. Ναι. Δεν τα λες εδώ. Τσιπούρα θέλει, δεν θέλει γυναίκα. Προτιμάει την τσιπούρα, λέει. Τον απογοητεύσαν οι γυναίκες. Ναι. Δηλαδή κοιμάται αγκαλιά με τσιπούρα. Θα το προτιμούσε, λέει, πολύ περισσότερο. Και από ό,τι φαίνεται, ναι, στην ουσία κοιμάται αγκαλιά μια τσιπούρα. Δεν την ψήνει για τις δύο πλευρές, φαντάζομαι. Να είσαι προσεκτικός, γιατί θα σου κάνω μια μήνυση με αυτά που λες. Όταν εδώ θίγεις, και θα πούμε το όνομα του σε λίγο, κύριε Ζένεξη. Θίγεις ανθρώπους, παρακαλώ. Και να ζητήσεις συγγνώμη, κύριε Τζίφα, στον αέρα. Γιατί η πλάκα δεν υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους. Ξέρεις ότι αν. Να ζητήσει συγγνώμη, παρακαλώ πολύ εδώ. Με πρόσωπα, βέβαια. Λέει ο άνθρωπος. Δεν προτιμώ να έχω δίπλα μου τσιπούρα αντί για γυναίκα και λες εσένα την ψήνει στα δύο. Και τις δύο πλευρές. Σας ζητήσει συγγνώμη. Το είπαμε. Να το πείτε το, πες του το, κύριε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, το είπαμε για τέταρτη φορά. Τι άλλο. Στον ίδιο. Τι στον ίδιο. Δεν έχουμε και μπροστά μα. Θα τον έχει λίγο και μπροστά σου. Το ξαναλέμε. Τι! Συγγνώμη. Για ποιο λόγο. Ο λόγος ποιος είναι! Επειδή είπες την τσιπούρα για τις δύο πλευρές! Αυτά που λες σήμερα ακριβώς. Πάμε να δούμε ποιος είναι ο κύριος. Ναι. Ποιος είναι? Είναι ο Δημήτρης ο Κοριαλάς. Ο πρώην της Ευρυδίκης. Ναι, και της Φωτεινής Ψυχίδου, έτσι. Πάμε να δούμε. Δεν θέλει γυναίκα, θέλει τσιπούρα δίπλα του. Παρακαλώ. Και ο μεγαλύτερος μου έρωτας είναι η Νάπολης. Την έχω θεά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μεγαλώνει και ο μικρός εκεί πέρα, γιατί βιώνει όλο αυτό το πράγμα της ελευθερίας. Είσαι αυστηρός, παπάς. Αυστηρός δεν είμαι. Με κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προσπαθώ να είμαι αυστηρός. Αλλά είμαι στο... Με το με κοιτάξει, ξέρεις, γίνομαι... Χάζω μπαμπάς κατευθείαν. Είσαι πιο ροκ, μπαμπάς. Το παιδί ακούει Prodigy. Οπότε, μέσα είσαι. Συνήθως τα παιδιά πάνε με τη μαμά, ας πούμε. Πώς και καταφέρεις και τον πήρες εσύ μαζί σου. Με τη Φωτεινή, δόξα ο Θεός, είμαστε πάρα πάρα πολύ καλά και ο ένας βοηθάει τον άλλον και στο συγκεκριμένο που έχει να κάνει το παιδί, επειδή εμένα η δουλειά είναι πολύ πιο ελεύθερη, είναι πολύ πιο εύκολο να κρατάω εγώ το παιδί. Νομίζω ότι είμαι καλός μπαμπάς και το μεγαλώνω το παιδί όπως πρέπει. Υπάρχει περίπτωση να υπανασύνδεσεις, γιατί είτε σας βλέπω έτσι, αφού είναι όλα καλά. Όχι. Έχεις προχωρήσει τη ζωή σου. Όχι. Αν καταλαβαίνω τι λες. Όχι. Είμαι με τη θάλασσα, είμαι με το μωρό, μια χαρά. Μ' αρέσει να έχω ένα άνθρωπο δίπλα μου και τα λοιπά, αλλά πλέον... Προτιμώ να είναι η τσιπούρα παρά η γυναίκα. Ψαρεύεσαι. Ψαρεύω, σαν τελειώσω. Μάλιστα. Ξεκάθαρος τον άνθρωπος. Ψάρεμα. Ναι, βέβαια. Τι να κάνει.